πάτε γιατί θα πάτε στον γιατρό. Να δούμε τι θα κάνουμε με την ψυχολογία σας. Η κυρία Ματίλθη Μαγκύρα. Ναι. Περάστε παρακαλώ, περάστε. Ναι. Ναι. Με όλους μαζί. Ναι, ελάτε από εδώ, ελάτε από εδώ. Μου επιτρέπετε τον ενικό. Βεβαίως. Καλώς ήρθες στις ψυχολογίες. Καλώς σας βρήκα. Ήρθαμε οικογενειακώς. Θα κάνουμε group therapy. Από τώρα μέχρι το 10. Αν σε έβαζα να βαθμολογήσεις την ψυχική σου κατάσταση αυτή τη στιγμή, πόσο θα έβαζες? 8. Άρα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Ναι, καλέ. Εκνευρίζεσαι γενικά? Ήμουνα πάρα πολύ οξύθυμη. Α. Αλλά τελευταία πλέον όχι, δεν τζιμπάω. Τρεις λέξεις που σε χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο. Δυναμική, επαναστάτρια. Πλέον μπορώ να πω και ευτυχής. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος προς την ευτυχία. Όχι, δεν είναι. Και ευτυχής ποιος είναι? Αυτός που έχει εναρμονιστεί με τον πραγματικό του εαυτό, πάει με αυτό, δεν αγχώνεται, έλκει πλέον τα πράγματα. Θέλω να μου πεις τι παιδί ήσουν. Ακολουθούσα το θέλω μου. Το πρέπει δεν μάσαγα. Άρα ήσουν λίγο μπελάς για τους γονείς σου. Μπορεί. Α, μπορεί. Ήμουν μπελάς, ναι. Γιατί ας πούμε έφευγα. Δεν τους έλεγα και πού θα πάω. Α. 2 χρονών. Με βρίσκαν στον δρόμο, έτρωγα ξύλο. Δεν πειράζει, ξανά φεύγα. Ξέρω από 2 χρονών τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αυτό που κάνω. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή από 2 χρονών είχε σκεφτεί ότι εγώ θα γίνω ηθοποιός. Ναι, ήξερα ότι αυτό θα κάνω. Θα τραγουδάω, θα χορεύω και θα παίζω. Τέλος. Μπροστά στον καθρέφτη με. Εννοείται. Με την Πέτη είχατε πάντα έτσι καλή σχέση, ή υπήρχε και ο σχετικός τσακωμός που έχουν τα αδέρφια όταν είναι μικρά? Εντάξει, αυτή ήταν. Όταν γεννήθηκε, ήμουνα 5 χρονών. Ήδη. Δηλαδή ήμουνα πιο μεγάλη. Μου δόθηκε και από τη μαμά μου η ευθύνη να προσέχω το μικρό. Δηλαδή έπεφτε το μικρό, έτρωγα εγώ το ξύλο. Άδικο αυτό. Εντάξει, αλλά έμαθες την έννοια της ευθύνης από μικρή. Ναι, από πολύ μικρή την έμαθα. Τους ευγνωμονώ γι' αυτό, γιατί τελικά έγινα ένας άνθρωπος survivor που πέταμε στην Κίνα, που δεν ξέρω κινέζικα. Θα επιβιώσω. Πώς ορίζεις τον έρωτα? Ο έρωτας είναι ο πιο δυνατός αντικατοπτρισμός ή ένας από τους πιο δυνατούς αντικατοπτρισμούς για την προσωπική μας εξέλιξη. Έρχεται το αντικείμενο του πόθου, τέλος πάντων. Όλα τα βλέπεις καλά στην αρχή. Μετά από ένα διάστημα, φεύγει ο έρωτας, έρχεται ο ξενέρωτας. Αρχίζεις και βλέπεις αυτά που σε ξενερώνουν στον άλλον. Ό,τι βλέπω που με ξενερώνει, πρέπει να κάνω ενδοσκόπηση και να πω, για να το βλέπω, πάει να πει ότι το έχω. Μπορεί να σε αντικατοπτρίσει σε κάποιο συγκεκριμένο, δηλαδή στο εγώ σου. Που εκεί είναι η καψούρα για μένα, που βαριέμαι πάρα πολύ. Τη βαριέμαι. Την καψούρα βαριέσαι? Τη βαριέμαι, ναι. Γιατί? Γιατί είναι το εγώ. Α. Δεν είναι η πραγματικότητά σου. Σκεφτόσουν από μικρή, ας πούμε, το γάμο, την οικογένεια, ή προέκυψαν όλα αυτά? Εντάξει, τα σκέφτεσαι γιατί αυτό είναι το πρόγραμμα που σου βάζουν όταν γεννιέσαι και έρχεσαι εδώ πέρα και μεγαλώνεις και βλέπεις αυτά τα μοντέλα κτλ. Ήσουν συμφιλειωμένοι με το πρόγραμμα, ή όχι? Από τη φύση, μια γυναίκα. Νιώθει έντονα μέσα της, ειδικά από μια ηλικία και μετά, νιώθει έντονα μέσα της ότι θέλει να κάνει παιδί, θέλει να βιώσει τη μητρότητα, και η μητρότητα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο αν δεν το βιώσεις, δεν το γνωρίζεις. Και τη γέννα όταν τη βίωσα και δεν έβαλα επισκληρίδιο, φυσιολογικότατη. Α, φυσιολογικά. Βέβαια, το βίωσα όλο τον πόνο. Κανονικά όλη τη διαδικασία. Ναι, και θεωρώ ότι είναι μίηση αυτό. Διότι μετά τη γέννα ένιωθα τέτοια δύναμη ότι μπορώ να βγω στην Κηφισία και να σταματήσω με τα χέρια μου μία νταλίκα. Τέτοια υπερδύναμη ένιωθα. Τι συμβαίνει όμως όταν βιώνεις ένα χωρισμό? Εκεί πώς αντιδράς? Κοίταξε να δεις, ένας χωρισμός είναι και ένας θάνατος. Ο κάθε θάνατος ή ο χωρισμός, αυτό που σε πονάει περισσότερο είναι η απότομη αποκοπή από μία συνήθεια. Δεν ξέρω αν βίωσες τέτοια κατάσταση. Φυσικά. Πέρασα κατάθλιψη. Ξέρω πώς είναι. Την αναγνωρίζω κιόλας. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους και καταλαβαίνω τι έχουν. Όταν ήταν να χωρίσω από το γάμο μου, μου πήρε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να πάρω την απόφαση, γιατί θεωρούσα ότι είναι δική μου αποτυχία, γιατί η γυναίκα κρατάει το σπίτι. Και είναι αλήθεια αυτό. Η γυναίκα κρατάει το σπίτι. Όμως υπάρχουν κάποιες λεπτές γραμμές που πρέπει να δεις πού είναι η προτεραιότητά σου. Και η προτεραιότητα ποια είναι? Να έχω καλά εμένα για να μπορώ να φροντίζω το παιδί μου, τα παιδάκια μου αυτά, τα ζωάκια μου,
να φροντίζω άλλους ανθρώπους που το χρειάζονται. Πρέπει πρώτα εμένα να αγαπήσω από το 1 ως το 10 για να μπορώ να δίνω 10 αγάπη. Ο δάσκαλός μου, ο Γιώργος Σόπουλος, που τον είχα στη σχολή, μου είχε πει ότι ο Δελιανίδης ψάχνει μία πιτσιρίκα που είναι κομική, που τραγουδάει, χορεύει, και πήρα τηλέφωνο να πάω να με δει. Πήγαμε ήδη και με πήρε. Εκεί θυμάσαι την οντισιόν, ας πούμε, αυτή. Ναι, βέβαια. Το πήγα μία βιντεοκασέτα που είχα από την Ξάνθη, από διάφορα τεχνικά και τέτοια πέστημα, σκέτς, αυτά, χορευτικά, τραγουδιστικά. Και όταν το είδε, μου λέει, πω να σ' είχα τότε που έκανα τις ταινίες εσένα. Με τα κοινά, θα σχολιώσω ποτέ. Θα σχολιώμουν άμα αλλάξει η κατάσταση. Γιατί είσαι έτσι ένας άνθρωπος που έχει έντονες ανησυχίες. Και μου αρέσει να προσφέρω, να βοηθάω. Όχι όμως με αυτή τη συνθήκη, όχι. Είναι πολύ βρώμικο, δεν μου αρέσει. Είναι σαν να μου λες, πήγαινε και βούτα μέσα σε ένα βόθρο. Τι πρέπει να φορέσω για να κάνω αυτή τη βουτιά. Μάσκες, πτάρα, πνευστήρες. Δεν θέλω να εισπνεύσω το. Ξέρεις. Με την Betty, Eurovision. Πού είστε, Eurovision, 2009 ε? Είναι αυτό. Αμέσως το θυμήθηκες, ε. Αφού ξέρω και τι φοράγαμε και ποια Eurovision είναι. Ωραία εμπειρία. Ναι, πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Σου άρεσε εσύ, ήσουν, δηλαδή παρακολουθούσες Eurovision ή... Ναι, από παιδιά. Τώρα παρακολουθείς ακόμα Eurovision. Δεν με τραβάει. Έχεις δει, ας πούμε, το τραγούδι που στέλνουμε με τη Μαρίνα Σάτι, το έχεις ακούσει. Το, ναι. Και... Τι, δεν κατάλαβες. Εντάξει, δεν σε είδα και πολύ φανατική. Συγγνώμη, το ύφος μου, δεν κατάλαβες. Γι' αυτό το κατάλαβα. Όχι, δεν μ' άρεσε το τραγούδι. Γυρνάμε πίσω, είναι παλιακά, όλα αυτά τα έθνη και τα τέτοια. Τότε που τα στέλναμε ήταν άλλη εποχή, τώρα είναι άλλη εποχή. Θέλει άλλο πράγμα, είναι άλλο το σκεπτικό. Η ανθρωπότητα αλλάζει. Να δούμε λίγο το εγώ σου. Πώς καταφέρνεις έτσι να κρατάς μια θετική διάθεση από κάτι που μπορεί να σε ρίχνει. Τι σχέση έχει αυτό με το εγώ, καλέ? Γιατί με τον εαυτό σου είναι. Αυτή η μάχη άλλο... με τον εαυτό σου. Όχι, για μένα είναι άλλο το εγώ, άλλο ο εαυτός. Τι για πες μου, με ενδιαφέρει. Α, είναι διαχωρισμένα για μένα αυτά. Α, με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Βέβαια. Εμένα το 99, λοιπόν, είχα μία μεταφυσική εμπειρία. Ήμουνα μόνη στο σπίτι και εμφανίστηκε κάτι στο οποίο ήταν άειλο, αλλά η παρουσία του ήταν πολύ έντονη σε μένα. Εκεί κατάλαβα ότι αυτό ήταν το εγώ μου και τρόμαξα. Είδα ένα τεράστιο εγώ. Φοβήθηκα, έπαθα σοκ. Μετά από λίγο καιρό μου ήρθε μια πληροφορία. Από πάνω. Μου ήρθε, σαν σκέψη μου ήρθε. Κατάλαβα λοιπόν ότι όποτε ξεκινάω τη φράση μου με το εγώ, μιλάει το εγώ μου. Και τα ελληνικά σε βοηθά να μην μιλάς με το εγώ. Από το 99 λοιπόν με εξασκώ. Πέταξα 3 εγώ περίπου εδώ. Να ξέρεις ότι τα παρατηρώ και τα μετράω. Τα παρατηρείς, βεβαίως, γιατί με ακούω. Με άκουγα λοιπόν να λέω, εγώ δεν θέλω να. Πάμε πάλι. Δεν θέλω να πάω εκεί. Ο χρόνος μας για σήμερα τελείωσε. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι χρωστάω? Τίποτα. Α, είστε large. Εντάξει. Το γραφείο πηγαίνει όλο και καλύτερα. Έχω κόσμο να σας στείλω αν του κάνετε δωρεάν. Α, φυσικά. Εδώ είμαστε.